Χαίρετε φίλες και φίλοι, είμαι ο Χρήστος από τον Dr. Android. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο, στο οποίο θα μιλήσουμε για Android Smartwatch και πιο συγκεκριμένα για το Omate True Smart, το οποίο πιστεύω ότι είναι η καλύτερη ιδέα που έχουμε δει μέχρι σήμερα σε Smartwatch, καθώς προσφέρει πολλά περισσότερα από όσα κυκλοφορούν στο εμπόριο. Και ένα από αυτά είναι ότι είναι ένα πλήρως αυτόνομο τηλέφωνο. Αυτό είναι το τηλέφωνό μου τους τελευταίους 2 μήνες και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος μαζί του. Πάμε να δούμε λιγάκι τις λεπτομέρειες γύρω από αυτό για να δούμε αν αξίζει τον κόπο να το αποκτήσουμε. Το True Smart έχει κατασκευαστεί από την κινέζικη Omate πριν από ένα χρόνο, πολύ πριν δηλαδή δούμε τα ρολόγια Android Wear που κυκλοφορούν σήμερα και το Apple Watch, έτσι η λογική του είναι τελείως, τελείως διαφορετική. Βλέπουμε ότι είναι ένα κανονικότατο smartphone σε μικρές διαστάσεις, με τα εικονίδια του εδώ, εφαρμογές βλέπετε κανονικά, widget, οι μπάρες εδώ πέρα κλασικές του Android με τις ειδοποιήσεις κτλ. Όλο αυτό το κοινείο επεξεργαστής της MediaTek Audi Pyrenos, ο οποίος επειδή είναι περσινός τρέχει και Android 4.2.2 για τους γνωστούς λόγους με την MediaTek και τους κώδικες κτλ. Έχει 1 GB RAM, η οθόνη του είναι λίγο παραπάνω από 1,5 ίντσα, 240x240 pixel, θα μπορούσε να είναι καλύτερο για να είναι λίγο ευκρινέστερα, λίγο μεγαλύτερη η ανάλυση της οθόνης. Η μπαταρία του είναι 600 mAh, βγάζει 2 μέρες αυτονομία αν μιλάμε απλά στο τηλέφωνο, μία μέρα αν βλέπουμε και τα email μας και τα λοιπά και το χρησιμοποιούμε σαν κανονικό smartphone. Έχει θύρα microSD, ενώ έχει και 8 GB αποθηκευτικού χώρου και έχει και μία κάμερα εδώ πέρα στο πλάι η οποία είναι στα 3 MP. Να το δούμε λιγάκι εξωτερικά, επειδή, να ξεκινήσω λίγο από το λουράκι, επειδή είναι περσινό τηλέφωνο, τότε δεν περσινό smartwatch, συγγνώμη, τότε δεν είχαν βγει ακόμη τα έξυπνα ρολόγια, οπότε δεν ξέραμε από αποσπόμενα λουράκια κτλ. Αυτό λοιπόν δεν είναι αποσπόμενο, και όχι μόνο δεν είναι αποσπόμενο, αλλά δεν απαγορεύεται να το γυρίσεις και από την αντίθετη μεριά, δηλαδή αν το γυρίσω έτσι θα σπάσουν οι κεραίες οι οποίες βρίσκονται εδώ μέσα. Θα δείτε εδώ πέρα, μέσα εδώ στο λαστιχένιο εδώ πέρα, στυλ Casio λουράκι, βρίσκεται η κεραία για να παίρνουμε τηλέφωνο. Από την άλλη μεριά είναι η κεραία του GPS, βλέπετε εδώ πέρα και το κλασικό σήμα του Google Maps. Και εδώ πέρα έχουμε το ηχείο, από όπου μπορούμε να κάνουμε μια κλίση. Από εδώ πέρα ακούμε τη μουσική, αν θέλουμε να ακούμε μουσική, ακούμε τον συνομιλητή μας κτλ. Επειδή σκοπός ήταν να είναι και αδιάβροχο, να μπορούμε δηλαδή να κολυμπάμε μαζί του, τουλάχιστον αδιάβροχο για 1 μέτρο κάτω από τη θάλασσα για 30 λεπτά, όπως είναι τα περισσότερα αδιάβροχα smartphone σήμερα. Δεν είναι όμως αδιάβροχο, έτσι, δεν πέτυχε τα τεστ. Βλέπετε ότι εδώ πέρα έχουμε την θύρα για τη SIM, η οποία είναι με βίδες. Πρέπει να το ξεβιδώσεις, να βάλεις τη SIM σου μέσα και μετά να το βιδώσεις καλά για να μην πάρει νερό. Το ίδιο συμβαίνει και με το πίσω μέρος, το οποίο είναι με βίδες. Πρέπει να ξεβιδώσεις για να βάλεις μέσα τη micro SD κάρτα σου, να βγάλεις αν θέλεις την μπαταρία ή ό,τι άλλο. Και βλέπετε εδώ πέρα τα πινάκια, τα οποία είναι για την φόρτιση. Δεν υπάρχει θύρα micro USB γιατί θα έπαιρνε νερό. Υπάρχει αυτός εδώ πέρα ο πολύ ωραίος φορτιστής. Μπαίνει εδώ πέρα μέσα, βλέπετε εδώ τα πινάκια συνδέονται με αυτά εδώ. Μπαίνει εδώ πέρα το ρολόι μας, το κλείνουμε και ο φορτιστής έχει πάνω την θύρα όπου βάζουμε το καλώδιο και το φορτίζουμε. Το κυριότερο όμως είναι ότι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως companion, δηλαδή και να το συνδέσω στο τηλέφωνό μου και να παίρνω από εκεί πέρα τις ειδοποιήσεις. Μπορεί να είναι και ένα κανονικό τηλέφωνο, να μην έχω δηλαδή άλλο smartphone μαζί μου και να χρησιμοποιώ αυτό, να έχω τα email μου και τα πάντα συνδεμένο στο ίντερνετ, να κάνω το chat μου κτλ. Ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως fitness tracker με το Google Fit που είδαμε τώρα πρόσφατα, να μετράει τα βήματά μας κτλ. Ή να χρησιμοποιήσουμε μια εφαρμογή όπως το Endomondo ή το Runtastic για να κάνουμε την γυμναστική μας. Η κατασκευή του είναι από ανοξίδωτο ατσάλι για να μην σκουριάζει, ενώ υπάρχει και μια έκδοση από αλουμίνιο η οποία είναι και καλά 30% ελαφρύτερη, αλλά δεν είναι ένα βαρύ ρολόι όσο τα κλασικά αυτά που αγοράζουμε με τον μπρασελέ από τα κοσματοπόλια, έτσι. Αυτό που αξίζει τον κόπο να δούμε είναι πώς έχει δημιουργηθεί το γραφικό περιβάλλον και πώς το χειρίζεσαι. Η lock screen έχει ένα ρολόι, οπότε θέλω να δω την ώρα, πατάω το power, βλέπω τι ώρα είναι και το κλείνω αν θέλω.
ή τη μπρόχνω την, όπου θέλω τη lock screen στο πλάι πάνω κάτω κτλ. Και μπαίνω στο τηλέφωνο. Ο launcher είναι ο κλασικός launcher του Android, απλά τον έχουν διαμορφώσει έτσι ώστε να είναι 2x2, να παίρνει 2 εικονίδια στο ύψος και 2 στο πλάτος, για τους προφανείς λόγους, έτσι για να φαίνεται σωστά. Έχουμε το power, είπαμε, εδώ πέρα είναι το home, οπότε πάω λίγο παραπέρα, πατάω home και επιστρέφω. Πολλή ώρα με το home έχουμε τις εφαρμογές τις οποίες μπορούμε να κλείσουμε όπως σε όλα τα Android τηλέφωνα, ενώ λείπει το πλήκτρο back, το οποίο δείτε λιγάκι εδώ πέρα, μπαίνω ας πούμε σε μια εφαρμογή. Το back είναι ένα gesture από τα δεξιά προς τα αριστερά, όταν κάνω έτσι είναι το πλήκτρο back, βλέπετε γυρνάω πίσω, ενώ υπάρχει και το πλήκτρο των ρυθμίσεων, το οποίο είναι από την άλλη μεριά, κάνω έτσι, έλα και εμφανίζεται εδώ πέρα το πλήκτρο των ρυθμίσεων. Θέλω να βγω από εδώ πέρα, να το back, ξανά back και το χρησιμοποιήσει με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά λειτουργούν όλοι οι άλλοι launcher, μπορείς να κατεβάσεις ό,τι θέλεις από το Play Store και να τον διαμορφώσεις όπως θέλεις. Ενώ προεγκατεστημένο θα βρούμε και τον OUI Launcher, αυτός είναι ο OUI 2, ο οποίος απλά δεν υποστηρίζει widget. Χρησιμοποιώ τον δεύτερο γιατί θέλω να έχω, ας πούμε, το ημερολόγιο μου, τους διακόπτες μου κτλ. Ή όποιο άλλο widget θέλω. Όπως βλέπετε τρέχει πλήρης εφαρμογές Android. Πάμε να δούμε για παράδειγμα το Gmail, έτσι όπως το έχει κάνει τώρα η Google, έτσι με το Material Design, είναι πάρα πολύ ωραία και εύχριστα. Οι εφαρμογές βλέπετε εδώ πέρα. Πολύ ωραία, με την μπάρα στο πλάι, το back μου εδώ πέρα για να φύγω, να δούμε για παράδειγμα το Google Fit. Βλέπετε όλα ταιριάζουν πολύ ωραία στην οθόνη και μπορείς να τα χειριστείς πάρα πολύ εύκολα. Έχω κάνει ένα βήμα σήμερα, μπράβο μου, γαμάτος. Είναι λοιπόν όλες οι εφαρμογές πολύ καλωστημένες και είναι κάποιες εφαρμογές οι οποίες έχουν διαμορφωθεί ειδικά για το smartwatch. Αυτός είναι ο προεγκατεστημένος dialer του Android, όμως τον έχουν κάνει έτσι ούτως ώστε το τραβάς από το πλάι και μπορείς να δεις επαφές, το αρχείο και τα λοιπά, για να μπορείς πολύ γρήγορα να πηγαίνεις σε αυτές εδώ πέρα τις επιλογές. Το back είπαμε πολύ ωραία εδώ πέρα, και μιας και μιλήσαμε για τηλέφωνα, για να δούμε λίγο την ποιότητα της κλήσης. Να πάρω λίγο εδώ ένα τηλέφωνο, μισό λεπτό. Λοιπόν, για να δείτε λίγο την ανοιχτή ακρόαση. Έλα, Καλίνα. Έλα. Πού βρίσκεσαι? Βόλτα, εσύ? Εγώ είμαι στο σπίτι και είσαι live στο YouTube. Κάνω το βιντεάκι για το True Smart. Είπα να δω πώς ακούγονται οι κλήσεις. Α, τέλεια. Μια χαρά, ε? Μια χαρά, ακούγομαι εντάξει? Εντάξει, μια χαρά. Ωραία, ευχαριστώ για τη βοήθεια. Τίποτα. Άντε, τα λέμε. Γεια. Γεια. Βλέπετε λοιπόν ότι η κλήση είναι μια χαρά, αλλά φυσικά δεν χρειάζεται να το φοράμε στο χέρι και να μιλάμε σαν τον kit έτσι και να μας ακούει όλος ο κόσμος. Συνδέεις απλά ένα Bluetooth ακουστικό και μιλάς κανονικά με το Bluetooth σου. Τώρα, όσον αφορά τις κλήσεις, πάρα πολύ μου άρεσε ότι έχω σταματήσει πλέον να ξέρω τι σημαίνει ήχος κλήσης. Το φοράς στο χέρι, το έχεις συνεχώς στη δόνηση, δεν ενοχλείς κανέναν. Έρχεται μια ειδοποίηση, παπ, χτυπάει μια δόνηση. Σε παίρνει κάποιο τηλέφωνο, η δόνηση κανονικά. Όλη την ώρα στο χέρι και είναι πάρα πολύ καλά. Φαντάζομαι θα σκέφτεστε πώς πληκτρολογείς, ρε φίλε, σε αυτό το πράγμα και θα το δείτε πάρα πολύ εύκολα τώρα. Να μπω λιγάκι στα μηνύματα για να δω, έχω εδώ πέρα ένα νέο μήνυμα, έχω το swipe το πληκτρολόγιο, το οποίο μπορείς και να σύρεις επάνω στην οθόνη και να το βγάλεις, ενώ το swipe είναι πάρα πολύ καλό στο όταν δεν πατάς αυτό που θέλεις να σου το βγάζει πάρα πολύ εύκολα για να το επιλέξεις. Είναι πάρα πολύ καλό. Και τέλος, μπορείς να μιλήσεις το μήνυμά σου και να πεις για παράδειγμα «Θα έρθω για καφέ σε μισή ώρα». Κάνω ένα μπακ εδώ. «Θα έρθω για καφέ σε μισή ώρα», το βλέπετε. Επίσης, μπορώ φυσικά να χρησιμοποιήσω τη φωνητική πληκτρολόγηση Google, η οποία είναι και αυτή διαθέσιμη στην Ελλάδα, ενώ υπάρχει και ένα ακόμη πληκτρολόγιο το οποίο είναι φτιαγμένο ειδικά για smartwatch και για να εξοικονομεί χώρο στην οθόνη μας, είναι το Minium Keyboard, το οποίο βγαίνει εδώ κάτω. Βλέπουμε λοιπόν τα 2 τρίτα της οθόνης, ειδικά σε smartwatch έχει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά δυστυχώς δεν έχει ακόμα την ελληνική γλώσσα. Πάμε λοιπόν στο ρεζουμέ της ιστορίας και να σας πω αν προτείνω να αγοράσετε το True Smart. Η απάντηση είναι και ναι και όχι. Να ξεκινήσουμε από το ναι. Το ναι είναι ότι
Το έχω 2 μήνες, το φοράω στο χέρι μου, δεν έχω άλλο τηλέφωνο και πραγματικά το έχω λατρέψει. Έχει τελειώσει πλέον αυτή η ιστορία. Έχω το smartphone στην τσέπη μου και με ενοχλεί και για να κάτσω πρέπει να το βγάλω, και αν το βγάλω να μην το ξεχάσω στο τραπεζάκι στην καφετέρια που θα πάω. Το φοράω πάντα στο χέρι μου και είμαι σούπερ ευχαριστημένος. Πολύ μου άρεσε αυτό με τη δόνηση, ότι δονάει και δεν καταλαβαίνει κανένας άλλος τι συμβαίνει με το τηλέφωνό μου. Κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και δεν ακούγεται πουθενά. Η φάση με το Bluetooth το οποίο μιλάς. Οπωσδήποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει το τηλεφωνό μας, γι' αυτό και εγώ έχω ένα 7 tablet για να κάνω τη δουλειά μου. Αλλά αν το χρησιμοποιήσουμε λογικά, δηλαδή για να πάρουμε ένα τηλεφωνάκι ή να κάνουμε όχι όλα τα τηλεφωνήματα της ημέρας, να στείλουμε τα μηνύματά μας, να δούμε τα email μας και να απαντήσουμε σε κανένα δυο, δεν θα μας κουράσει καθόλου. Είναι μια χαρά. Ένα προβληματάκι είναι η αυτονομία. Θα ήθελα να πηγαίνει λίγο παραπάνω, αλλά αυτό είναι πρόβλημα γενικά των smartphone σήμερα. Και πάμε και στο όχι, γιατί δεν σας το προτείνω, γιατί η Omate είναι μια απαράδεκτη εταιρεία η οποία είπε πολλά ψέματα στους ανθρώπους που επένδυσαν σε αυτό το ρολόι. Για παράδειγμα, εγώ το πλήρωσα πέρυσι το Σεπτέμβριο και έπρεπε να το λάβω τον Οκτώβριο, αλλά το πήρα φέτος το Σεπτέμβριο, ένα χρόνο μετά. Υπήρχαν πολλές αρχικές παρτίδες οι οποίες ήταν προβληματικές. Ευτυχώς λέω που το πήρα τελευταίος, γιατί δεν μου είχε βγάλει κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής και είμαι πολύ ευχαριστημένος μαζί του. Αλλά γενικά, αν θέλετε να κοιτάξετε για να πάρετε ένα ρολόι, κοιτάξτε να είναι κάτι τέτοιο, να είναι ένα αυτόνομο, να έχει για παράδειγμα full Android ή να παίρνει τουλάχιστον κάρτα SIM, να μπορείτε να αφήσετε το τηλέφωνό σας στο σπίτι. Ο Omate True Smart λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο και βολικό, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!